Χρόνια πολλά για Βασίλη μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, Αμερική, Καναδά που μας παρακολουθείτε. Θα στείλεις τις ευχές σου σε λίγο όμως. Βέβαια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και ευημερία σε όλον τον κόσμο. Το ζούμεόμορφα.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. ζούμεόμορφα.gr. Τι όμορφος που είναι! Βρισκόμαστε σε έναν πολύ όμορφο ξεχωριστό χώρο που θα τον δείτε, θα τον αγαπήσετε και θα έρθετε κι εσείς. Να έρθουνε! Βέβαια να έρθουν! Γι' αυτό είμαι κι εγώ εδώ! Περιμένω όλα τα παιδιά και τους γονείς να έρθουν εδώ, στο Christmas Fantasy! Πάμε να φάμε γλυκά! Βέβαια! Α, θα πάμε και γλυκά! Άχου το, τι γλυκούλης μου είναι! Πάμε να πενταχτούμε μέχρι τον Ασπρόπυργο σε ένα καινούριο, ολοκένουργιο κατάστημα. Τέλεια! Στα αρτοπία Αλεξάνδρου, οι αδερφοί Αλεξάνδρου προσπαθούν να δώσουν τα προϊόντα με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Η μέθοδη παρασκευής των προϊόντων στους αδερφούς Αλεξάνδρου είναι παραδοσιακή. Στα αρτοπία μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία αρτοσκευασμάτων και κουλουροπίας. Σας καλωσορίζω και εγώ στο καινούργιο μας κατάστημα, στο Αφή Αλεξάνδρου. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι όλες από αγνά υλικά ελληνικά, κατά κύριο λόγο, από μικρές φάρμες βούτυρα και γάλα. Σίγουρα έχουμε και το γαλλικό βούτυρο και τη γαλλική κρέμα, αλλά κοιτάμε τα προϊόντα μας να είναι γήινα που λέμε εμείς, να είναι ανθρώπινα, να μην έχουν χημικές προσθήκες και διάφορα συντηρητικά, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε και εμείς το αποτέλεσμα που θέλουμε. Χρησιμοποιούμε φρέσκους πουρέδες φρούτων, έχουμε μειώσει κατά 90% τη ζάχαρη στα γλυκά μας και χρησιμοποιούμε και εξαιρετική σοκολάτα εισαγωγής βέβαια, αλλά μας βοηθάει πάρα πολύ για τις παρασκευές που κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει και παράγουμε από εδώ και 2 μέρες ένα καινούριο προϊόν, ελληνικότατο, με πολύ ωραίο τσουρέκι, σιροπιασμένο σαν βάση, κρέμα πατισερί, σαντιγί, καπουρδισμένο αμύγδαλο και γανέλα. Είναι το καινούριο μας γλυκό, το λέμε φρυγανέλα και θα θέλουμε πάρα πολύ και ο κόσμος και εσείς να δοκιμάσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας. Στα καταστήματά μας αναλαμβάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες παρασκευές. Μπορούμε να φτιάξουμε οποιαδήποτε τούρτα της αρισκίας σας και του γούστου σας. Είτε αυτή είναι με ζαχαρόπαστα, είτε είναι με κάτι άλλο που προτιμάει ο πελάτης. Για τους μικρούς μας φίλους έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Ήδη το τμήμα της ζαχαρόπαστας έχει εξελιχθεί και ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα για την καινούργια χρονιά, καθώς και δεντράκια, χριστουγεννιάτικα σπίτια για τις γιορτές για τους μικρούς μας φίλους.
Πάμε να συναντήσουμε το φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος θα μας κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο όμορφη, γιατί έχει μαγικά χέρια. Βασίλη, τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά. Πού βρίσκομαι? Σε ένα κέντρο ευεξίας. Και καλώς ήρθες κιόλας, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με όλη σου την ομάδα. Με όλη την ομάδα, ναι. Καλώς ήρθες στο κέντρο ευεξίας και αναλυτικών Πόντια Life. Και ήρθαμε να σου βγάλουμε, να σου αποβάλουμε το στρες και το άγχος. Λες να τα καταφέρεις, άμα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρω. Άμα τα καταφέρεις, θα έρχομαι συνέχεια να κάνω τις καλύτερες θεραπείες από τα χεράκια σου μόνο. Εναλλακτικές θεραπείες. Τις καλύτερες εναλλακτικές θεραπείες. Για να ερεμούμε την ψυχή και το σώμα. Τέλεια. Αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί υπάρχουν διάφορες θεραπείες, τις οποίες τις καλύπτεις εσύ. Είναι εναλλακτικές θεραπείες, που είναι τύπου σουηδική μάλαξη, αθλητική μάλαξη, με βεντούζες, time massage και άλλες τεχνικές που υπάρχει εδώ στο Πόντια Life. Ωραία. Θέλω να πεις και κάτι άλλο. Όταν έρχεται κάποιος εδώ πέρα, το συζητάει μαζί σου τι ακριβώς έχει, όλο το στρες που νιώθει, πώς θα το αποβάλει. Πέρα, πάρουμε ένα ιστορικό. Α, παίρνουμε ιστορικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Και τι διάφορα πράγματα ρωτάμε. Αν έχει περάσει κάποια ασθένεια, ας πούμε. Ρωτάμε αν έχει περάσει κάποια ασθένεια, αν έχει κάποια αλλεργία, αν έχει κάποιο άσθμα που είναι μαζί αυτά. Α, όλα αυτά λοιπόν σχετίζονται. Ακριβώς, και γιατί βοηθάει και στο αναπνευστικό. Τέλεια. Ναι, 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 ναι. Τι είναι ξεχωριστό το μασάζ που πρέπει να έχουμε για έναν αθλητή? Τι ακριβώς θα κάνεις? Ακριβώς. Είναι πιο έντονες πιέσεις του αθλητική μάλαξη, της αθλητικής μάλαξης, γιατί έχουμε σκοπό, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αποβάλουμε το γαλακτικό οξύ από τον οργανισμό, που αυτό δημιουργεί μυκούς πόνους, δυσκαμψία και ο κάθε αθλητής πρέπει να κάνει τουλάχιστον συχνές συνεδρίες αθλητικής μάλαξης για να έχει βληγησία, ευκαμψία σε κάθε αγώνισμα που θα... Παίζει ρόλο και τι άθλημα κάνει ή όχι? Ακριβώς. Α, παίζει ναι, ρόλο. Ναι, 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 ναι. Α, το κοιτάμε και αυτό. Τι ακριβώς είναι το λεμφικό μασάζ? Είναι μια ξεχωριστή τεχνική με την οποία ενεργοποιούμε τη λέμφο με σκοπό να αποβάλουμε τις τοξίνες από το σώμα. Πολύ ωραία τεχνική γι' αυτή. Είναι δύσκολη γενικώς της? Είναι με ήπιες, θοπίες και πιέσεις σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στο σώμα. Πολύ ωραία. Έχουμε και τη σουηδική μάλαξη. Α, για πες μου. Είναι ήπιες θοπίες η σουηδική μάλαξη και συμβάλλει στην καρδιά, στον εγκέφαλο και στο καλύτερο κυκλοφοριακό και νοσοποιητικό σύστημα. Α, ωραίο και αυτό. Ναι. Το οποίο πάλι είναι κανονικά με μασάζ, αλλά συγκεκριμένες μαλάξεις που πρέπει να γίνονται πάνω στο σώμα. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε ηλικίες που πρέπει συγκεκριμένα να κάνουν μασάζ ή όχι? Μπορούν να κάνουν και παιδάκια? Μπορούν, αλλά θέλει πολύ ήπιες θοπίες, ναι, να πω την αλήθεια, πάνω στον... Γιατί δεν είναι τόσο μυκόσιστος, τόσο δυνατός όσο ενήλικας. Πολύ ωραίο αυτό. Κάθε πότε δηλαδή πρέπει να κάνουμε μασάζ, υποτίθεται για να ηρεμήσει ο οργανισμός μας, να αποτοξινωθεί και να είναι... Συχνά. Συχνά. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να το καθιερώσει ο κάθε πελάτης, να έρχεται να χαλαρώνει και να νιώθει μια ευεξία, μια χαλάρωση. Και να νιώθει ζωντανός. Ζωντανός, ναι. Να φεύγει ζωντανός από εδώ, ανακουφισμένος και... Υπάρχουν δηλαδή τρόποι για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Περιμένουμε και τον υπόλοιπο κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Παραδοσιακά γλυκά, όμορφες συνταγές εδώ και 30 χρόνια. Συναντήσαμε τη γλυκιά μας τη Μαργαρίτα. Ακολουθήστε με. Καλωσορίζουμε στην Αρτοπία Μαργαρίτα. Θα γυρίσουμε λιγάκι το χρόνο πίσω, πριν από 35 χρόνια από όπου και ξεκινήσαμε. Είμαστε μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκίνησε πρώτα ο πατέρας μου, ο οποίος μαθήτευσε στο Ροδολίβο Σερών και έμαθε όλη την αρτοπία από την αρχή. Στην αρχή πουλάγε κουλούρια στην ουσία και μετά μπήκε μέσα στην παραγωγή. Ερχόμενος στην Αθήνα μαζί με τη μητέρα μου, δημιούργησαν το πρώτο κατάστημά μας στην Οδό Κορτσάς, που είναι στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο ήδη είναι 35 χρονών.
Το 2011 ανοίξαμε το δεύτερο κατάστημα, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, Δωδεκανήσου 6 και Ρόδου 1, που είμαστε στον Άλυμο. Και το 2014 ανοίξαμε τη μεγάλη μας παραγωγή, που βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Μαρίνου Γερουλάμ 103. Όλοι δουλεύουμε οικογενειακά καθημερινά μέσα στο μαγαζί, διατηρώντας πάντα την παράδοση και παράγοντας καθημερινά με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι όλα τα προϊόντα που μπορείτε να δείτε μέσα στο κατάστημα. Είναι όλα χειροποίητα, τα φτιάχνουμε κάθε μέρα. Παράγουμε επίσης και γλυκό. Όσο πιο παλή είναι μια συνταγή που έχουμε, τόσο πιο πολύ μπορούμε να την εξελίξουμε. Κάθε φορά, κάθε χρόνο προσπαθούμε να βάλουμε και να προσθέσουμε κάτι καινούργιο, έτσι ώστε να είναι κάτι διαφορετικό. Φέτος τα Χριστούγεννα θα δημιουργήσουμε, εννοείται πάλι θα προχωρήσουμε με τις παλιές μας συνταγές. Θα προσθέσουμε και λίγο κάτι από Ιταλία θα φέρουμε. Συνταγή είναι το πανετόνιο, το κλασικό, μόνο που εμείς θα το περιλούσουμε όλο με σοκολάτα γάλακτο, σοκολάτα μπουένο, σοκολάτα υγείας, γκανάζ άσπρη. Και φυσικά θα προσθέσουμε από πάνω όλα τα μαρσμέλο, μπουένο, τρούφα χρωματιστή για τα παιδάκια που χαίρονται όλα. Φτιάχνουμε πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά τσουρέκια, τα οποία είναι συνταγή επίσης του μπαμπά και αυτή πολλών ετών, την οποία την έχουμε εξελίξει και πλέον τα σιροπιάζουμε και τα γεμίζουμε όλα. Για φέτος αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι ότι να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, χαρά, χαμόγελο, γιατί με το χαμόγελο τα γλυκά μας γίνονται ακόμα πιο γλυκά. Πάντα, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε για τον πελάτη μας όταν μπαίνει μέσα το πρωί να του λέμε μια πολύ γλυκιά καλημέρα, έτσι ώστε να ξεκινάει καλά η μέρα. Χωρίς το χαμόγελο δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Ανάσα, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφω, αλλά εσείς κάνετε like στο Ζούμε Όμορφα γιατί τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Οι μέρες των Χριστουγέννων ας μεταφέρουν τη μαγεία τους στο σπίτι σας και ο Ι. Βασίλης ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας. Η εταιρεία Κουτσοθανάσης Furniture και το προσωπικό του σας εύχονται χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2019. Ραδιοταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Πολύ παπά. Σας ευχόμαστε τα πιο όμορφα και γλυκά Χριστούγεννα, πάντα με υπογραφή Αρτίνα. Η Γενέμ είναι πάντα κοντά σας με τις πιο έξυπνες λύσεις. Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τα σώματα θέρμανσης μέσω του τηλεφώνου σας. Η επιλογή είναι μία, Γενέμ. Ελέγξτε έξυπνα σε όποιο χώρο του σπιτιού σας επιθυμείτε εσείς τη θερμοκρασία. Μόνο από τη Γενέμ. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο που θέλετε σύμφωνα με το δικό σας εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Επιλέγοντας μπέχα έχετε κομψό σχεδιασμό και προβολή θερμοκρασία στο πάτωμα. Τα σώματα θέρμανσης μπέχα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι η καλύτερη επιλογή για το χώρο σας. Η επιλογή σας είναι μπέχα και μόνο από τη Γενέμ. Μόνο από τη Γιουρονέτ αποκτήστε πακέτο καθαρισμού. Μία χλωρίνη, ένα υγρό γενικού καθαρισμού, μία σφουγγαρίστρα, μία σκούπα, μόνο 3 ευρώ και 80 λεπτά και μόνο από τη Euronet. Η λειτουργία σε αυτό εδώ το κτίριο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2017. Βέβαια, η παρουσία του διακροτήματος στην Ηλιούπολη έχει ξεκινήσει από την άνοιξη του 2014, στο άλλο μας κτίριο, στην κεντρική πλατεία, όταν το ξεκίνησε ο κύριος Κωνσταντινίδης.
Καλύπτουμε όλο το εύρος των ηλικιών. Ξεκινάμε από τα μαθήματα του Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανελλήνιες. Υπάρχει δυνατότητα για πανεπιστημιακά μαθήματα και τον τελευταίο καιρό τρέχουμε ένα καινούριο project, το οποίο αφορά σεμιναριακά μαθήματα σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα για επιπτυχίο φοιτητές ή πτυχιούχους, νέους επαγγελματίες και είναι αντικείμενα όπως η μηχανογραφημένη λογιστική. Καλύπτουμε τις ανάγκες που θα χρειαστεί κάποιος από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Αναπτύσσουμε μια σχέση η οποία συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια, στα χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου και φυσικά στα χρόνια που δίνουμε εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Ένας πολύ βασικός λόγος για να μας προτιμήσει κανείς είναι η επιτυχία που έχουμε σε σχολές πρώτης προτίμησης. Η επιτυχία μας πανελλαδικά ξεπερνάει το 50%. Προσφέρουμε ένα από τα εγκυρότερα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και δεξιοτήτων και είναι μια υπηρεσία την οποία προσφέρουμε εντελώς δωρεάν, σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές μας. Έχουμε σχέσεις με πολλούς συλλόγους, πολιτιστικούς, αθλητικούς, εδώ της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την τοπική κοινωνία και μέσα από αυτή να αναδεικτύει η δουλειά μας. Η σημαντικότερη από αυτές είναι με το τμήμα μπάσκετ του Χαραυγιακού. Βρισκόμαστε ήδη σε πολύ καλή συνεργασία. Πολλοί αθλητές του Χαραυγιακού είναι μαθητές μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Τόσο εγώ, εδώ στη Μαρίνο Αντίπα, όσο και ο κύριος Κωνσταντινίδης στην κεντρική πλατεία, ξεκινάμε τη δουλειά μας πολύ νωρίς, από τις 11 το πρωί και τελειώνουμε κάθε μέρα μετά τις 10. Η σχέση που αναπτύσσουμε με τα παιδιά από τις μικρές ηλικίες, από τις ηλικίες του Δημοτικού και βέβαια η σχέση η οποία συνεχίζεται ακόμα και μετά το σχολείο, εκτός από την καθημερινή μελέτη, τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα, επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες. Κάνουμε εκδρομές, κάνουμε διάφορα πάρτι, κάνουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις όπως επισκέψεις σε διάφορους χώρους. Φέρνουμε ειδικούς από άλλα επαγγέλματα να τους μιλήσουν για διάφορα θέματα που μπορούν να τους αφορούν, που μπορούν να αφορούν την κοινωνία, διάφορα θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και πράγματα τα οποία, ξέρετε, αφορούν την νεολαία, ειδικά στο στάδιο που μπαίνει στην εφηβεία και μετά. Χριστούγεννα, ψώνια, προορισμός, πουλικαράκος. Κάνεις τα ψώνια σου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ό,τι και αν θέλεις να βρεις για χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο. Μύρις Ελλάδα, σας αφήνω στα καλύτερα χέρια να δούμε μια τέλεια συνταγή με το φίλο μας τον Νίκο από τα γνωστά φουρνομαγειρέματα. Ακολουθήστε μας λοιπόν γιατί το Μύρις Ελλάδα γιορτάζει. Χρόνια πολλά! Καλησπέρα. Να σας ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά. Σήμερα θα μαγειρέψουμε κάτι που είναι εορταστικό λόγω Χριστουγέννων. Θα μαγειρέψουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, τη γαλοπούλα δηλαδή. Θα κάνουμε κάτι πιο πρωτότυπο, πιο όμορφο, πιο ιδιαίτερο. Θα κάνουμε ένα κοτόπουλο νανάκι βιολογικής εκτροφής σε κρούστα τυριών. Είναι ένα πιάτο που θα δείτε ότι γίνεται εύκολα. Θέλει λίγο χρόνο, όπως πάντα το καλό μαγείρεμα θέλει λίγο χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει και εσάς και τους καλεσμένους σας. Το tips της ημέρας είναι ότι πρέπει να ψήσουμε το κοτόπουλο στον αέρα για 90 λεπτά. Θυμηθείτε, είναι χρονοβόρο, όμως το αποτέλεσμα που θα σας βγάλει θα είναι σαν να έχετε το καλύτερο κοτόπουλο, το πιο τρυφερό κοτόπουλο, με μια πολύ ιδιαίτερη κρούστα στο τέλος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ταψάκι που θα στρώσουμε λαδόκολλα. Θα βάλουμε το κοτόπουλό μας, θα το αλείψουμε με λάδι, θα το βάλουμε στο φούρνο να ψήνεται για να μην χάνουμε χρόνο και αμέσως μετά θα σας εξηγήσω τα υλικά της συνταγής. Παίρνουμε ένα ταψάκι, έχουμε στρώσει λαδόκολλα, παίρνουμε το νανάκι μας και το βάζουμε να κοιτάει προς τα πάνω. Θα ρίξουμε το λαδάκι μας για να το βοηθήσουμε να ψηθεί. Ο
Όπως έχω πει και σε παλαιότερο επεισόδιο, ποτέ μα ποτέ δεν βάζουμε πολύ λάδι. Δεν χρειαζόμαστε πολύ λάδι. Θα κρύψουμε λίγο αλατάκι. Λίγο πιπεράκι. Και είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Το βάζουμε λοιπόν στο φούρνο για 90 λεπτά, στους 90 βαθμούς στον αέρα. Όσο λοιπόν δουλεύει ο φούρνος, θα σας εξηγήσω λιγάκι τα υλικά. Για το χριστουγεννιάτικο νανάκι θα χρειαστούμε 1 κοτόπουλο νανάκι, μισή κούπα φρυγανιά τριμμένη, μισή κούπα μουστάρδα, λίγο δεντρολίβανο, 200 γραμμάρια κίτρινο τυρί και 200 γραμμάρια αλμυρό τυρί τριμμένο. Η Μαναβική μας, Μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκης Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Επέλεξα σήμερα να σας κάνω αυτό το πιάτο, γιατί είναι το πιάτο που θα κάνουμε και εμείς σήμερα στο εστιατόριό μας, όπως και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ξέρουμε, έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ότι ο κόσμος αποφεύγει τη γαλοπούλα, γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσαμε να βγάλουμε αυτό το κοτόπουλο που είναι τελείως διαφορετικό. Πέρασε ο χρόνος όμως και το κοτόπουλο πρέπει να είναι έτοιμο. Για να το επιτρέψουμε. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο μαγικό έχει γίνει το κοτόπουλο στους 90 βαθμούς. Φανταστείτε πόσο ζουμερό έχει μείνει. Αν το πιέσετε λίγο θα καταλάβετε πόσο ζουμερό έχει παραμείνει το κοτόπουλο. Θα κάνουμε λοιπόν την κρούστα για να το βάλουμε για 20 λεπτά στο φούρνο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για να δημιουργηθεί η κρούστα περιμετρικά και πλέον το κοτόπουλο να πάρει την τελική μας μορφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα λείψουμε το κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας. Να ξέρετε πάντα ότι οι σάλτσες είναι βάση και δομή για να κάνουμε κρούστες ώστε να κολλήσει η κρούστα περιμετρικά. Θα ξεκινήσουμε με το αλμυρό τυρί. Μην το λιπάστε το τυράκι, είναι αυτό που θα δώσει νοστιμιά στο κοτόπουλο. Και θα τελειώσουμε με το γλυκό τυρί. Πιέστε το, μην το φοβηθείτε. Θα ρίξουμε πάλι άλλη λίγη σάλτσα από πάνω. Και θα πασπαλίσουμε με φρυγανιά για χρώμα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το τελικό μας στάδιο. 20 λεπτά στους 250 βαθμούς. Για το χριστουγεννιάτικο νανάκι θα χρειαστούμε 1 κοτόπουλο νανάκι, μισή κούπα φρυγανιά τριμμένη, μισή κούπα μουστάρδα, λίγο δεντρολίβανο, 200 γραμμάρια κίτρινο τυρί και 200 γραμμάρια αλμυρό τυρί τριμμένο. Η Μαναβική μας, Μαναβική τροφοδοσία Μακρυδάκης Σπυριδάκος από την όμορφη Κρήτη. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, το πιάτο μας στήθηκε, είναι έτοιμο ώστε να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε στο πιάτο όσο το δυνατόν πιο γιορτινό. Βλέπετε την κρούστα, έχουν λιώσει όλα τα τυριά. Αυτό είναι πάντα που κρατάμε, το δίνουμε πάντα μεζέ τελευταίο. Ορίστε κυρία Μαρία, δικό σας. Έχω κάνει μια προεργασία λοιπόν στο πιάτο. Έχω βάλει δεντρολίβανο που είναι χριστουγεννιάτικο μυρωδικό. Έχω βάλει ντοματίνι και έχω βάλει και τσίλι. Δεν είναι καυτερό, μην το φοβηθείτε, είναι γλυκό τσίλι. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το κοτόπουλο στο πιάτο μας. Θα το στολίσουμε με ντοματίνια από την Κρήτη, τα οποία θεωρώ ότι πηγαίνουν αρμονικά με το κοτόπουλο. Θα τα κόψουμε στη μέση. Θα τα τοποθετήσουμε στο πιάτο. Θα ρίξουμε λαδάκι. Αλάτι.
και οποιοδήποτε φρέσκο μυρωδικό της αρεσκίας μας. Εγώ θα λέξω λίγη ρίγανη γιατί πάντα μου θυμίζει η Ελλάδα. Είναι το μυρωδικό που συνοδεύει πάντα μα πάντα την ντομάτα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο πιάτο. Θα σας δώσω λοιπόν δύο βασικά tip ημέρας για τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε εδώ. Η σάλτσα μουστάρδας που κάναμε συνοδεύει άρτια όλα τα κρέατα, είτε είναι πουλερικά είτε είναι κρέατα. Είναι μια σάλτσα η οποία δίνει ένταση, μαλακώνει και αφήνει το κρέας ζουμερό. Είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να στρώσει η κρούστα, οπότε θεωρώ ότι είναι μια σάλτσα που πρέπει να την έχετε πάντα μα πάντα στο ψυγείο σας. Επίσης, όταν θέλουμε να βάλουμε τυριά, ποτέ δεν επιλέγουμε ένα τυρί, επιλέγουμε αλμυρό και γλυκό τυρί, ώστε να εξισορροπούμε πάντα την αλμυρότητα από το αλμυρό τυρί και τη γλυκύτητα από το γλυκό τυρί. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Το μόνο λοιπόν που έχω να κάνω είναι να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να περάσετε τέλεια και ξεκλέψτε λίγο χρόνο να μαγειρέψετε. Νομίζω ότι θα σας κάνει καλό. Καλή συνέχεια.